Καλωσορίζω αυτή την ώρα τον κύριο Μανώλη Σουρανάκη. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλά, καλά. Σε αυτή την τηλεδιάσκεψη πάντως ήταν και αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων με επικεφαλής την κυρία Ζαφυροπούλου, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του κύριος Αραχοβίτης. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σουρανάκη, αν θα υπάρξουν όντως αλλαγές, αν υπάρξουν φόβοι για κάποιες αλλαγές, διότι αυτό το περισκοπημοτήτων, για να το πάρω ανάποδα, που λέει ο πρώην υπουργός, μάλλον προβληματίζει. Κοιτάξτε να δείτε, ήρθε στο προσκήνιο ένα καινούργιο νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων, και το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν προέκυψε λόγω της αποτυχίας του προηγούμενου νομοσχεδίου. Έτσι, δηλαδή τα νομοσχέδια αντικαθίστανται από νεότερα νομοσχέδια, διότι εφαρμοζόμενος ένας νόμος δημιουργεί κάποια θετικά και κάποια αρνητικά, παρουσιάζει κάποια προβλήματα και με βάση αυτά τα προβλήματα προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Τα προβλήματα λοιπόν τα οποία υπήρχαν στον προηγούμενο νόμο δεν επιλύονται με το σημερινό νόμο. Ο καινούργιος νόμος, ας πούμε, είναι μια καινούργια διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης του θέματος. Ναι. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των αδέσποτων στους Δήμους ουσιαστικά είχε σκοπό, όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η διαδικασία το 2003 με τον τότε νόμο, είχε σαν σκοπό να θέσει τους Δήμους ως συντονιστές ουσιαστικά μιας προσπάθειας αντιμετώπισης των αδέσποτων. Γιατί το πρόβλημα των αδέσποτων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από τους Δήμους. Δηλαδή δεν μπορούν οι Δήμοι να έχουν κάποιον να τρέχει πίσω από τον κάθε ανεύθυνο πολίτη που εγκαταλείπει ένα ζώο στο δρόμο ή που δεν στηρώνει το ζώο του, ας πούμε, και να τον παρακολουθούν και να τον ελέγχουν. Γι' αυτό και όλη η προσπάθεια μέχρι στιγμής διαχείρισης του υπάρχοντος πληθυσμού αδέσποτων δεν έχει επιτύχει πολλά πράγματα. Και περίτρανο παράδειγμα αποτελεί η εικόνα της πόλης μας. Παρά την ύπαρξη κοινοκομείου από το 2004, παρά το ότι έχουν στηρωθεί εκεί πάνω από 10.000 σκυλιά, έτσι, τι άλλαξε στην εικόνα της πόλης? Άρα λοιπόν το πρόβλημα χρειάζεται μια σοβαρότερη προσέγγιση εκ μέρους της πολιτείας, εάν θέλει όντως να δοθεί κάποια λύση στο πρόβλημα, εκτός και αντιμετωπίζεται στα πλαίσια διαχειριστικών τακτικών ή εν πάση περιπτώσει μιας υποκριτικής πολιτικής, στην οποία βεβαίως την μπαγκέτα κρατάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κόπτεται, ας πούμε, για τα δικαιώματα των ζώων, έτσι, τη στιγμή, ας πούμε, που γίνεται χαμός στην κοινωνία, που τα προβλήματα, ας πούμε, των πληθυσμών είναι τόσα πολλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις νομίζουν ότι, ας πούμε, θα λύσουν τα προβλήματα των κοινωνιών, ας πούμε, αντιμετωπίζοντας μόνο τα προβλήματα αυτά των αδέσποτων. Στη χώρα μας και σε όλες τις χώρες της Μεσογείου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα αδέσποτα και οι αιτίες είναι βασικά περιβαλλοντικές και οι κοινωνικές αντιλήψεις. Δηλαδή οι άνθρωποι, ας πούμε, της Μεσογείου που είναι πιο συναισθηματικοί παίρνουν πιο δύσκολα αποφάσεις να σκοτώσουν ένα ζώο, να του κάνουν θανασία δηλαδή, από ό,τι, ας πούμε, οι λαοί των χωρών της Βόρειας Ευρώπης. Τώρα, η διαχείριση, το πρόβλημα των αδέσποτων έχει δύο κεφάλαια κατά την άποψή μου. Το ένα είναι η διαχείριση του υπάρχοντος πληθυσμού αδέσποτων και η αποτροπή της δημιουργίας νέων αδέσποτων. Εάν λοιπόν η νομοθεσία δεν ασχολείται καθόλου με την αποτροπή της δημιουργίας νέων αδέσποτων, έτσι, κάνει ένα τεράστιο λάθος. Αυτό αναδείχθηκε εξάλλου σε μια συζήτηση την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου πριν από 2 χρόνια στην Αλικαρνασσό, εκεί που υπάρχει ένα κέντρο, ας πούμε, συζήτησης και ενημέρωσης, στα πλαίσια μιας διαδικασίας που λεγόταν συντονισμένος δημοκρατικός διάλογος και που εν πάση περιπτώσει μετά από 2 ημέρες συζητήσεων με αρκετά άτομα, κτηνιάτρους, φιλόζους, εισαγγελείς από το νοσοκομεία, από την αστυνομία, από το αεροδρόμιο, από πολλούς χώρους, εν πάση περιπτώσει, από τους Δήμους φυσικά. Έτσι, το συμπέρασμα που κατέληξε είναι ότι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αδέσποτων χρειάζεται
παιδεία, χρειάζεται εκπαίδευση των ανθρώπων για να παίρνουν ζώα με υπευθυνότητα και όχι σαν παιχνίδια. Είναι ένα θέμα δηλαδή που δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν συζητιέται καθόλου και συζητιέται μόνο η διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων και στην οποία ο καινούριος νόμος κάνει τι, εκχωρεί ένα μέρος των δικαιωμάτων, ένα μέρος των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης στις ΜΚΟ. Έτσι, και γι' αυτό υπάρχει ας πούμε και αυτή η αντίδραση εκ μέρους και του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου και της ΠΕΚΔΗ και του Γεωτεχνικού αλλά και κάποιων φιλοσοφικών ομάδων. Μες. Δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα με το να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών προφανώς. Ναι. Διότι το πρόβλημα είναι αλλού. Δεν είναι εκεί. Δηλαδή απαιτείται η ίδρυση διαδημοτικών κοινοκομείων. Το οποίο δεν γίνεται. Διότι ο κάθε Δήμος, ας πούμε, έχει τα δικά του πράγματα στο μυαλό του και είναι αδύνατον με πολλά ερωτηματικά να συνεργαστούν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Απαιτείται διορισμός κτηνιάτρων στα κοινοκομεία αυτά για να κάνουν τις στηρώσεις. Δεν μπορεί οι Δήμοι να προσπαθούν κάθε χρόνο να βρουν ένα νεαρό κτηνίατρο να στελεχώσει τη θέση αυτή και την άλλη χρονιά άλλο και με τιμές, ας πούμε, οι οποίες εν τέλει τους στοιχίζουν πιο πολύ από το να διορίσουν οι υπαλλήλους. Μάλιστα. Ναι, είναι είναι μεγάλο το θέμα, δηλαδή δεν ξέρω πόσο χρόνο. Λανθασμένη η διαχείριση από την αρχή του, γιατί δεν υπάρχει αυτή η φιλοσοφία. Τώρα αυτό που λέγεται ότι ξέρετε υπάρχει και ένας κίνδυνος σε ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα αντιμετώπισης των νόσων με τη μεταφορά των προφανώς, αρμοδιοτήτων. Προφανώς. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα. Έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος για το θέμα, ας πούμε, των... για το θέμα διαχείρισης του αυτού του θέματος και του νομοσχεδίου, νόμου, ναι. Ναι, έχει εκδώσει μία ανακοίνωση που θίγει όλα αυτά τα θέματα. Ότι δεν μπορούν, ας πούμε, οι αρμοδιότητες να μεταφερθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση στις ΜΚΟ. Έτσι. Βέβαια το κράτος προσπαθεί να μην αναλαμβάνει ευθύνες. Το ίδιο πράγμα κάνει, ας πούμε, και στη διαχείριση της άγριας πανίδας. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, η άγρια πανίδα να βρίσκεται υπό τον έλεγχο κτλ. Αλλά υπάρχουν διάφορα κέντρα, όπως υπήρχε αυτό στην Αίγινα, ας πούμε, το οποίο το είχε φτιάξει μια παρέα, οι οποίοι ήταν φίλοι στην αρχή. Μετά οι φίλοι αυτοί μαλώσανε, ας πούμε, και το κέντρο αυτό διαλύθηκε. Μάλιστα. Το δεν θέλει να έχει ευθύνη. Στην Αθήνα από μια παρέα, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι είναι καλοί, ας πούμε, κτλ. Αλλά μέχρι πού. Αυτά σωστά. Λοιπόν πρέπει να τα κάνει να υπάρχουν κάποιες δομές επίσημες. Σωστά. Και να καλούνται άλλο οι παρέες, άλλο οι θεσμοί. Οι ενδιαφερόμενοι να βοηθάνε. Μέσω του εθελοντισμού. Νομίζω ότι την ουσία τη δώσατε με την κουβέντα. Δεν θέλει να έχει την ευθύνη, γι' αυτό παραχωρεί ή εκχωρεί δικαιώματα σε ΜΚΟ. Και αναλαμβάνουν κάποιες παρέες να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Άρα λοιπόν λέμε ότι και με αυτό το σχέδιο νόμου ουσιαστικά μπορεί να έρθουμε μετά από 2 χρόνια, κύριε Σουρανάκη, καλά να είμαστε μόνο και να λέμε, το λέω συμβολικά και ρητορικά, για το πώς κρίνεται αυτό το σχέδιο νόμου. Ότι μπορεί να έρθουμε μετά από 2 χρόνια και να κάνουμε την ίδια συζήτηση με την ίδια επισήμαση. Δεν πέτυχε το προηγούμενο νομοσχέδιο και έτσι φέρνει ένα καινούριο, έτσι, γιατί γι' αυτό εκεί το πάμε. Το καινούριο νομοσχέδιο, ας πούμε, βάζει και πολλά πράγματα τα οποία είναι τελείως δηλαδή εκτός πραγματικότητας. Παραδείγματος χάρη, απαγορεύει, ας πούμε, στον κτηνίατρο να ασχοληθεί, ας πούμε, θεραπευτικά με ένα σκυλί που δεν έχει σημανθεί με μικροτσίπ. Αυτό όμως είναι ανήθικο, ας πούμε. Πείστε τους ιδιοκτήτες να βάλουν τα μικροτσίπ στα σκυλιά τους, ας κάνουν ελέγχους οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του κράτους, έτσι, και να μην μεταφέρει το κράτος την ευθύνη, ας πούμε, στο κτηνίατρο. Δηλαδή, φανταστείτε να μου φέρει ένα τραυματισμένο σκυλί και να του πω ότι δεν του κάνω τίποτα το σκυλί σου γιατί δεν έχει μικροσύπ. Γίνεται αυτό το πράγμα. Σωστά. Καταργούν τα βιβλιάρια εμβολιασμών, ας πούμε, και θέλουν να κάνουν ηλεκτρονικά βιβλιάρια. Και ο ιδιοκτήτης πώς θα έχει ένα έντυπο να ξέρει πότε θα κάνει τα εμβόλια στο ζώο του, πότε θα το κάνει, ας πούμε. Δεν έχει φτάσει ακόμα η κοινωνία σε ένα τέτοιο σημείο ηλεκτρονικής, εν πάση περιπτώσει, κατάρτισης και επικοινωνίας, ώστε να καταργηθούν τα... Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Μπορείς να κρατήσεις και τα δύο για να είσαι ενημερωμένος. Εσείς το λέτε. Ναι. Πω, δηλαδή, ότι... Το πρώτο μετράει ακόμα περισσότερο, που είπατε, ότι δεν σας δίνει τη δυνατότητα να παρέχετε βοήθεια σε ένα ζώο εάν δεν έχει μικροτσίπ. Αυτό λέτε είναι ανήθικο και το κρατώ αυτό.
Δεν είναι σωστό. Κάνει, ας πούμε, υποχρεωτική τη σήμανση των υποχρεωτικές της στηρώσης, ας πούμε. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση. Ο άλλος πρέπει να πιστεί να στηρώσει το ζώο. Δεν μπορεί τον να υποχρεώσουμε το ζώο να το στηρώσει. Πρέπει να τον πείσεις, ας πούμε. Μάλιστα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες που αδυνατούν να στηρώσουν τα ζώα τους, ας πούμε. Σωστά. Πανάκριβη είναι ούτως ή άλλως η διαδικασία. Ναι, είναι δηλαδή πολλά θέματα τα οποία φύγει. Γι' αυτό και υπάρχει τέτοια αντίδραση, ας πούμε, απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Σας λέω, και διότι τα επιμέρους θέματα τα οποία φύγει δεν είναι σωστά, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη και διότι όλη η φιλοσοφία δεν είναι σωστή. Εάν δεν γίνουν, δεν ληφθούν μέτρα, δηλαδή στα σχολεία, μέσω των παιδαγωγικών τμήματων των πανεπιστημίων, ας πούμε, οι καινούργοι δάσκαλοι, στα πλαίσια των μαθημάτων οικολογικής ισορροπίας, να εντάξουν και το πρόβλημα των αδέσποτων. Γιατί το πρόβλημα των αδέσποτων δεν είναι ένα ξεκομμένο πρόβλημα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον και τα πάντα. Η εργαλειοποίηση των πάντων. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Μάλιστα. Αν δεν προωθηθεί η υπεύθυνη ιδιοκτησία, διότι το πρόβλημα των αδέσποτων είναι ανθρωπογενές πρόβλημα. Το δημιουργούν οι άνθρωποι. Διότι αν τα αφήσει από μόνα του, ας πούμε, τα ζώα, υπάρχουν οι φυσικές ισορροπίες που τα κρατάνε τους πληθυσμούς εκεί που θέλουν, εκεί που πρέπει. Αυτά δεν ξέρω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω με 5 λέξεις την ουσία τη δώσατε αυτού του σχεδίου νόμου και στις βασικές τις παρατηρήσεις που κι εσείς επισημαίνετε ως Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος για το τι πρέπει να περάσει και τι όχι. Να φανταστώ ότι ανάλογες είναι και οι δικές σας οι προτάσεις για τη διαχείριση του θέματος, οι οποίες έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων υπουργών, ναι. Έχουν τεθεί, προφανώς έχουν τεθεί. Λοιπόν. Εγώ το κρατάω αυτό και είναι μια πρώτη συζήτηση έτσι που κάναμε για να δούμε τι είναι αυτό, ναι, το σχέδιο νομίζω νόμου. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνουν περισσότερες συζητήσεις από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Περισσότερο, όχι με αφορμή το νομοσχέδιο, για να δοθεί μια πλήρης διάσταση του προβλήματος, ας πούμε, και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Εκτός από αυτές τις δύο παραμέτρους που αναφέρατε, σε ό,τι έχει να κάνει με τη βοήθεια που δεν θα μπορεί μέσα από αυτό το σχέδιο νόμου να δίνει ένας κτηνίατρος σε ένα ζώο το οποίο είναι χτυπημένο, είναι άρρωστο τέλος πάντων, αλλά δεν έχει μικροτσίπ. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υποχρεωτική την στήρωσή του, παρά το κόστος κλπ. Υπάρχουν κέρυες από εσάς επισημάνσεις έτσι σε τίτλο, κύριε Σουρανάκη, για να έχουμε την πρώτη εικόνα. Να μην μεταφερθεί η διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων από την τοπική αυτοδιοίκηση στα φιλοζωικά σωματεία. Να μην μεταφερθεί η διαχείριση και το οικονομικό κομμάτι, προφανώς. Mm-hmm. Να μην μεταφερθεί η δυνατότητα παρέμβασης των διαφόρων ΜΚΟ και φιλοζωικών σωματείων σε διάφορες διαδικασίες αποφάσεων όσον αφορά το αν ένα ζώο πρέπει είναι άρρωστο, το αν ένα ζώο είναι επιθετικό, να πηγαίνουν μάρτυρες στα δικαστήρια. Τώρα δεν μπορώ να τα βρω και μπροστά μου να σας τα διαβάσω όλα αυτά. Που θα ήταν καλύτερα, αλλά δεν τα καταφέρω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το στίγμα, ναι, μας δίνεται. Και ναι, πού, ναι, είναι το δικό, ναι, σας το, όχι η δική σας η ένσταση. Έχει πολλά προβλήματα ο νόμος, σας λέω. Και επιμέρους σε αυτά τα θέματα που σας αναφέρω, αλλά και όσον αφορά τη φιλοσοφία του. Δηλαδή, αναφέρεται μόνο στη διαχείριση του υπάρχοντος πληθυσμού αδέσποτων και αυτό με κακό τρόπο. Έτσι, γιατί δεν προωθείται η δημοτική συνεργασία. Δηλαδή, γιατί ο Δήμος Χερσονήσου, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Αρχανών δεν μπορούν να κάνουν ένα διαδημοτικό κοινοκομείο. Γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα αυτής της συζήτησης, που ήταν μια καταπληκτική συζήτηση που έγινε στην Αλικαρνασσό, και γιατί δεν προβληθήκανε ποτέ αυτά. Έτσι, που έχει μεγάλη σημασία, γιατί δεν ήταν μια απλή συζήτηση, ήταν μια οργανωμένη συζήτηση από δύο επιστήμονες από το εξωτερικό ελληνικής καταγωγής. Ήταν μια καταπληκτική συζήτηση. Ελάχιστες τέτοιες συζητήσεις έχουν λάβει χώρα. Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Μόνο που ξέρετε, εκεί πάνω δεν υπάρχουν αυτή την ώρα ευήκοα όντα. Να την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση και να την κάνουμε ακόμα πιο αναλυτικά, κύριε Σουρανάκη, γιατί μάλλον αυτό το σχέδιο νόμου θα έχει παρακάτω αρκετές αντιδράσεις, επισημάνσεις, ενστάσεις και από όλους εσάς. Το σχέδιο νόμου, ας πούμε, δεν προβλέπει τι γίνεται με τα ζώα, τα αδέσποτα που είναι άρρωστα.
που είναι χτυπημένα, που είναι τραυματισμένα. Ποιος αναλαμβάνει την περίθαλψή τους και ποιος αναλαμβάνει το κόστος αυτής της διαδικασίας. Γιατί το αδέσποτο δεν είναι μόνο, ας πούμε, να κάνεις μια στήρωση. Είναι ένα αδέσποτο σκυλί, το οποίο το χτυπάει αυτοκίνητο και του σπάει τα πόδια. Ωραία, τι θα γίνει με αυτό το σκυλί? Ποιος θα το διαχειριστεί? Οι Δήμοι, ας πούμε, έχουν πολύ λίγα κονδύλια για αυτή τη δουλειά. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα αδέσποτα, ή μάλλον ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς με τα αδέσποτα, είναι αυτά. Η διαχείριση των άρρωστων και των τραυματισμένων ζώων. Είναι πολύ, θέλει πολύ συζήτηση. Πολύ συζήτηση το θέμα. Λοιπόν, κρατάμε αυτά που λέτε τα κενά τα οποία υπάρχουν αυτή την ώρα, τα οποία διαπιστώνετε από τη δική σας την πλευρά. Όποτε μπορούμε θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Σουρανάκη, για να ενημερώνεται ο κόσμος για τα δεδομένα τα οποία έχουμε και αυτή την αλλαγή φιλοσοφίας που χρειάζεται και μέσα από την νομοθεσία και όχι απλά διαχειριστικά ένα θέμα το οποίο δεν λύνει στην πράξη βάσει των όσων είπατε προβλήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Προς το παρόν. Καλημέρα σας.